Στο Απροχώρητο έφτασε η κατάσταση με το κυκλοφοριακό ζήτημα στο νησί της Κέρκυρας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε αυτοδιοικητικούς, φορείς αλλά και πολίτες για το πώς θα μπορούσε να επιληθεί. Μετά από διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς και τους συλλόγους μονίμων κατοίκων, αλλά και με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και η Τροχέα διαμόρφωσαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της Κέρκυρας. Πρόκειται λοιπόν να πάρθουν κυκλοφοριακά μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν πιλωτικό χαρακτήρα, θα επικαιροποιούνται, θα αξιολογούνται διαρκώς. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν να τερματιστούν οι εικόνες κυκλοφοριακής συμφόρησης, να τερματιστεί η ταλαιπωρία πολιτών και επισκεπτών. Τα μέτρα αυτά που θα ισχύσουν από την ερχόμενη Δευτέρα παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα το πρωί η Δήμαρχος Μερόπη Δρέου και ο Διοικητής της Τροχέας Κώστας Βλαχόπουλος. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατά τις απογευματινές κυρίες ώρες που και οι συνδημότες μας αλλά και οι χιλιάδες επισκέπτες θέλουν να μπουν στο κέντρο της πόλης και να επισκεφθούν την πόλη για διάφορους λόγους, δημιουργείται τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο πολλές φορές ακυρώνει την ομορφιά, την υπόσταση και όλο αυτό το πλούτο και το όμορφο τοπίο της πόλης μας. Τα μέτρα αυτά δεν πάρθηκαν αβασάνιστα. Έγιναν τις προηγούμενες μέρες διαβουλεύσεις με τους παραγωγικούς φορείς, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τους συλλόγους των μονίμων κατοίκων και καταλήξαμε από κοινού και όσον αφορά το ωράριο που θα είναι από τις 7 μέχρι τις 12 περίπου, αλλά και όσον αφορά καθεαυτά τα μέτρα που θα πάρουμε, τα οποία θα σας τα εξηγήσει εν συνεχεία με λεπτομέρειες ο κύριος Βλαχόπουλος. Εμείς λοιπόν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία ως Δημοτική Αρχή, διαπιστώνοντας το πρόβλημα και την αναγκαιότητα και νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι επιτέλους πρέπει να γίνει κάτι. Στην εφαρμογή βέβαια, γι' αυτό λέμε ότι είναι και πιλωτικά, θα δούμε τι μπορεί να διορθωθεί, τι μπορεί να βελτιωθεί, τι μπορεί να καλυτερεύσει και να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα το εφαρμόζουμε κάθε καλοκαίρι.